με το φακό του Καλύμνος Νιούς συναντήσαμε τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή. Γιατί στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απήχε η παράταξη του κυρίου Γαλουζή και δέχθηκε σκληρή κριτική. Και θέλουμε λοιπόν και τη δική του άποψη. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Πράγματι, μετά από αρκετό καιρό εμφανίζομαι ξανά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Ο λόγος βέβαια γνωστός, όμως το θέμα το οποίο βάζετε σήμερα είναι αρκετά σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να βγω, πρέπει να πω δύο λόγια για να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι δημότες μας, γιατί η παράταξή μας απήχε από μια συνεδρίαση, από μια τακτική συνεδρίαση. Στείλαμε ένα δελτίο τύπου όσο οφείλαμε να πράξουμε, άρα έγκαιρα κάναμε γνωστή την απουσία μας και τους λόγους για τους οποίους εμείς απήχαμε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ο εμπεγμός του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή γενικότερα, διότι στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο τα θέματα ήταν γνωστά εδώ και τρεις συνεδριάσεις πιο πριν, είχε αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον 3 με 4 φορές. Έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή mail με αναβολές του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου με αιτιολογίες ότι ο Δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα, ξανά ο Δήμαρχος θα πάει στην Αθήνα, στο τέλος δεν θα γίνει η συνεδρίαση στις 7, αλλά θα γίνει στις 4, γιατί πάλι ο Δήμαρχος θα ξαναφύγει στην Αθήνα. Εμείς καλοπροαίρετα δεχόμασταν ότι ωραία, εκτάκτως ο Δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα. Όμως ο Δήμαρχος σε καμία περίπτωση δεν είχε μεταβεί στην Αθήνα. Τον βλέπαμε να κυκλοφορεί εδώ. Τον βλέπαμε να είναι εδώ. Αν από εκεί πέρα ο ίδιος, με το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε σε απάντηση του δικού μας δελτίου τύπου, που έρχεται και μας επιβεβαιώνει σε αυτά τα οποία λέμε εμείς και τον κατηγορούμε, γιατί στην ουσία τι λέει, έρχεται και λέει ότι ο Δήμαρχος είχε σοβαρά θέματα να ασχοληθεί, δηλαδή θέμα με το εργατικό ατύχημα και συναντήσεις στην ΔΕΙΑΚ κτλ. Θα μπορούσε κάλλιστα αντί να μας πει ψέματα ότι θα μεταβεί στην Αθήνα και να μας το πει 3 φορές για να αναβληθεί, γιατί είπε ψέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους Δημοτικούς Συμβούλους και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος να πει ψέματα, θα μπορούσε κάλλιστα να πει είναι εδώ οι δικηγόροι και πρέπει να συζητήσουμε στην ΔΕΙΑΚ σοβαρά θέματα της ΔΕΙΑΚ νομικής φύσεως για τα οποία έχετε λάβει γνώση και νομίζω ότι δεν θα είχε καμία αντίρρηση κανένας Δημοτικός Σύμβουλος. Άρα βλέπετε ότι είχαμε απόλυτα δίκιο, διότι και το δελτίο τύπου της παράταξης του Γιάκου Μιχάλη, που δεν νομίζω ότι το συνέταξε ο ίδιος, διότι την ίδια ώρα το οποίο είχε φύγει, μάλλον βρισκόταν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το γραφείο του σίγουρα κάποιοι, οι δήμονες στα θέματα αυτά, γνωστοί, άγνωστοί σε όλο τον τύπο, συνέταξαν ένα τέτοιο δελτίο τύπου, το οποίο για μένα είναι, το διαβάζεις και δεν θεωρώ ότι δεν χρήζει καμίας απολύτως απάντησης. Απλώς είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει για μια φορά αυτά τα οποία γράψαμε και αυτά τα οποία είπαμε. Τώρα, όσο αφορά για τον αρχηγό της παράταξης, δεν ξέρω και το όνομά της πώς λέγεται, του Γιώργου του Μαύρου. Επειδή άκουσα ότι σχολίασε και έκανε σκληρή κριτική στο πρόσωπό μου, λυπάμαι για τον Γιώργο το Μαύρο, καταλαβαίνω ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ο ίδιος θέλει να δείξει ότι η παράταξη και εγώ ο ίδιος, ο Γαλουζής, έχουμε κάνει φάουλ ή έχουμε κάνει λάθη αρκετά. Ανθρώποι είμαστε και λάθη κάνουμε, όμως στο συγκεκριμένο θέμα θεωρούμε ότι δεν κάναμε κανένα λάθος. Στο συγκεκριμένο θέμα θεωρούμε ότι δεν ευνοήσαμε και δεν φέραμε το θέμα αυτό, γιατί θέλαμε πράγματι να το φέρουμε, να το συζητήσουμε, διότι αφορά τον τουρισμό της Καλύμνου. Δεν πάμε να ευνοήσουμε σε καμία περίπτωση κανέναν από τους δικούς μας που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχείο. Εκείνος είπε ότι συγγενικό μου πρόσωπο έχει μεγάλο ξενοδοχείο. Αν τώρα εννοεί το ξενοδοχείο το οποίο έχει ενοικιάσει, έχει δώσει, έχει πουλήσει, δεν ξέρω πώς, με ποια σχέση, βλέπετε ότι λέω, χρησιμοποιώ όλες τις λέξεις, στον Γιάννη το Χαλίκο και μιλάω του θείου μου του Πανορμίτη το ξενοδοχείο, ο άνθρωπος δεν το δουλεύει ο ίδιος, το δουλεύουν άλλοι. Αν μιλάει γι' αυτό, δεν ξέρω από πού έχει τέτοιου είδους γνώσεις και εμπειρίες. Αν μιλάει για κάτι ενοικιαζόμενα δωμάτια κάποιου
ξαδέρφου μου ή του πατέρα μου, στη φάση αυτή που είναι ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τον πληροφορώ ότι δεν προέρχεται καμία πίεση από το σημείο εκείνο. Αντιθέτως, η πίεση η οποία υπήρχε ήταν μια πίεση προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους και σε όλες τις παρατάξεις από την Ένωση Ξενοδόχων και από την Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων. Συγκεκριμένα δέχτηκα και τηλέφωνο και από τη Φωτεινή Τιντηλιακού, όπως είχα μιλήσει και με τον Νικόλα τον Τσαγκάρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Εστάλησε μας, μαζί με το πινάκιο, λοιπόν, η εισήγηση, η οποία ήταν από την Ένωση Ξενοδόχων, την κυρία Φωτεινή Τιντηλιακού και τον Νικόλα τον Τσαγκάρη από τον Οριστενάτο το έγγραφο, ναι. Αυτό είναι το έγγραφο το οποίο εστάλει ως εισήγηση στο θέμα το οποίο είχε μπει στην συγκεκριμένη τακτική συνεδρίαση για να συζητηθεί. Άρα το θέμα αυτό εδώ, αντί να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι παρατάξεις να πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου θέματος, κουβέντιασαν, χτύπησαν την παράταξή μου γιατί δεν πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διάβασαν έγγραφο το οποίο εμείς ήταν η πρότασή μας να μπει σε έκτακτη συνεδρίαση, δηλαδή πριν 3-4 συνεδριάσεις οι οποίες είχαν αναβληθεί ακριβώς τότε, για το οποίο με μήνυμά μας, με mail, το οποίο έστειλε ο ποθητός ο Μαγκούλιας προς τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Κουνιανάκη, προκειμένου να γίνει γνωστό ότι εμείς δεν θέλουμε το συγκεκριμένο θέμα ως παράταξη να το βάλουμε το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα αυτά, ενώ ήταν γνωστά σε όλους, κανένας δεν μίλησε και μάλιστα μας χτύπησε. Μας λιδόρισαν και δεν ξέρω τι άλλο είπαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Εμείς, να ξέρετε ότι στεκόμαστε στο ύψος μας, είμαστε μια παράταξη που νομίζω ότι μας χαρακτηρίζει το ήθος μας και η σοβαρότητά μας. Είμαστε η παράταξη που κατά τη διάρκεια της θητείας μας είχαμε τις περισσότερες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και αυτό μπορείτε να το ελέγξετε. Mm-hmm. Μπορείτε να πάρετε και να δείτε πόσες συνεδριάσεις έγιναν επί Δημαρχίας Διακομιχάλη τα 3 τελευταία χρόνια και μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση και να δείτε πόσες συνεδριάσεις έγιναν τα 3 χρόνια της δικής μας διοίκησης. Για να δείτε πώς δούλευε το Δημοτικό Συμβούλιο τότε και πώς δουλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω από εκεί πέρα να πω περισσότερα. Νομίζω ότι έχω γίνει κατανοητός, έγινε γνωστό, είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μια παράταξη έγκαιρα με έγγραφό της να πει για ποιους λόγους δεν παρίσταται σε μια συνεδρίαση. Αυτό το κάναμε για να χτυπήσουμε το καμπανάκι και να μην υπάρχει μόνο το κουδούνι και η καμπάνα μπροστά στο γραφείο του Προέδρου, αρχή να την ακούει και ο ίδιος ο Πρόεδρος και να την ακούει και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να σέβονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Διότι είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε πολίτες οι οποίοι έχουμε και άλλες υποχρεώσεις και νομίζω ότι ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουμε στη φάση αυτή για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, οφείλουν και αυτοί να καταλάβουν ότι είναι χρόνος πολύτιμος και για το λόγο αυτό οφείλουν να σέβονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δημαρχέ, επειδή ακριβώς ξεκαθαρίσατε ότι ζητήσατε να μην διαβαστεί η επιστολή σας, ότι δεν θέλατε πια να συζητηθεί μετά από τόσες αναβολές του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς? Αυτά είναι τα έγγραφα, τα mail τα οποία είχαμε πάρει, τα οποία ήταν αναβολές του αντίστοιχου Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Βλέπετε τρεις αναβολές. Ναι, το ξέρουμε κι εμείς. Οι αναβολές ερχόντουσαν και σε εμάς. Το δείχνω στην κάμερα για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι δεν διαμαρτυρόμαστε τυχαία. Άρα υπάρχει ένας εμπεγμός του Δημοτικού Συμβουλίου και του ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν γίνεται επομένως κάθε φορά να γίνεται αυτό και να περνάει και να λέει ψέματα και να μην αντιδράει κανένας Δημοτικός Συμβούλος στα ψέματά του. Λέει ψέματα ότι φεύγει στην Αθήνα. Λέει ξανά ψέματα. Αναβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σας πω ότι ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος για τα ψέματα τα οποία λέει κάθε φορά τα οποία αναβάλλονται, αν κοιτάξετε τον κανονισμό, σίγουρα είναι πειθαρχικά παραπτώματα για τον Πρόεδρο και θα έπρεπε να περάσει πειθαρχικό αν είχε γίνει γνωστό ή αν είχε καταγγελθεί η πράξη αυτή προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή να λένε ψέματα κάθε φορά ότι φεύγει ο Δήμαρχος. Και εκτός αυτού προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και χωρίς τον Δήμαρχο.
Αν ο Δήμαρχος πράγματι δεν μπορούσε να παρευρεθεί γιατί έπρεπε να φύγει και δεν ήθελε να πει την αλήθεια ότι βρίσκεται εδώ και ασχολείται με άλλα θέματα και ήθελε να το αποκρύψει, ωραία θα έλεγε συνεδριάστε εσείς χωρίς να είμαι εγώ. Το έχει πράξει και άλλη μια φορά όταν έλειπε πράγματι στην Αθήνα και στη θέση του ήταν ο αντιδήμαρχος όπως προβλέπει ο κανονισμός, ο κύριος Τσέρος. Άρα για τέτοιου είδους θέματα θα μπορούσε να τα επαναλάβει επομένως. Άρα μπορούσε να γίνει η συνεδρίαση και στην ώρα της και στο χρόνο της, χωρίς να γίνονται αυτές οι συχνές αναβολές για το συγκεκριμένο θέματα, χωρίς να λέει ψέματα, το ξανατονίζω, είπε ψέματα επανειλημμένα και ο ίδιος έρχεται με το δελτίο τύπου του να επιβεβαιώσει τα ψέματα του. Διότι το δελτίο τύπου του λέει ότι ο Δήμαρχος ασχολιόταν εδώ στην Κάλυμνο με τα θέματα της ΔΕΙΑΧ και με το θέμα λοιπόν του αείμνηστου εργαζόμενου τότε της ΔΕΙΑΧ για το εργατικό ατύχημα στην ΔΕΙΑΧ Χαλκίδη. Για τους λόγους αυτούς επομένως εμείς αντιδράσαμε. Από εκεί και πέρα ας γίνει μάθημα προς όλους ότι η παράταξή μας και θα κάνει αυτά και θα τα λέει και θα τονίζει τα όποια κακό κείμενα. Βέβαια υπάρχουν σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένη η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί. Έχουν περάσει τρία χρόνια, οφείλουμε να το πούμε και αυτό και νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε. Καλώς σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.